Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το μεγάλο το πανελλαδικό συνέδριο ρυζιού που είχε γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι εδώ η περιοχή της Χαλάστρας, ως γνωστόν, είναι η κύρια ο ρυζοπαραγωγός περιοχή της χώρας και είμαστε, επαναλαμβάνουμε, μία από τις τρεις χώρες με μεγάλη παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστής, λοιπόν, καλύπτεται όμως η εγχώρια παραγωγή, καλύπτεται τις ανάγκες μας ή κάνουμε και εισαγωγή, έτσι, αυτό λέω. Κάνουμε και εισαγωγή, όχι. Mm. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο συνέδριο, παραδείγματος χάρη στην Καρολίνα, που είναι από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες ρυζιού που τρώμε στην Ελλάδα, ναι, παράγουμε ούτε το 50% της ζήτησης. Μάλιστα. Και εισάγουμε και εμείς. Από την άλλη, βέβαια, και εξάγουμε. Αλλά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, όπως λέγαμε και πριν εδώ με τους συναδέλφους, μάλλον θα πρέπει να φτιάχνουν φωτοβολταϊκά πλέον οι αγρότες και να ξεχάσουν την παραγωγή. Για να καταστρέφονται με τους Ντάνιελες, γιατί είδαμε την. Αυτό φαίνεται εδώ πέρα. Εκεί πάει η κατάσταση. Ναι. Το λέμε με πικρόχολο τρόπο. Αλλά ναι. Ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, πραγματικά, δηλαδή, απορεί κανείς τι μηχανικούς είχαν και τα βάλανε. Ναι. Με τα συγχωρήσεως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Γιατί άλλο πάνω, ας πούμε, έχει πολλά φωτοβολταϊκά και η Δυτική Μακεδονία, Κοζάν και αυτά. Είναι πάνω σε λόφους, είναι σε πιο ασφαλή εδάφη, να το πω έτσι. Ναι. Και όχι εκεί που θα μπορούσαν να σπείρουν οι άνθρωποι προϊόντα που έχει ανάγκη η χώρα, βέβαια, για να καλύψει τη ζήτηση. Βέβαια. Ναι. Mm-hmm. Πρωταγωνιστής, λοιπόν, στην παραγωγή ρυζιού στη χώρα μας είναι ο Αλφα Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας, αυτή είναι η ονομασία του. Ναι. Πρωταγωνιστής στην παραγωγή και τη διακίνηση του ελληνικού ρυζιού, ο οποίος συνεταιρισμός στρέφει το βλέμμα του στις αγορές της Μέσης Ανατολής εξαγωγικά και παράλληλα έχει σε εξέλιξη με προοπτική να την ολοκληρώσει μέχρι το φετινό Αύγουστο επένδυση ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ για εξυγχρονισμό μηχανολογικό των εγκαταστάσεών του, ενίσχυση αποθηκευτικής δυναμικότητας αλλά και νέο συσκευαστήριο. Διότι στις προτεραιότητες του συνεταιρισμού περιλαμβάνεται πλέον επίσης η αύξηση του μεριδίου του τυποποιημένου ρυζιού στη ζυγαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι, των πωλήσεών του. Όπως μας ανέφερε ο κύριος Χρήστος Γκατζάρης, που είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο οποίος μάλιστα αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Ντουμπάι, ακριβώς για την πρόθεση των εξαγωγών του ρυζιού, του ελληνικού ρυζιού, επί του παρόντος εξάγεται ποσοστό της τάξης του 70% του ακατέργαστου ρυζιού που διαχειρίζεται ο συνεταιρισμός και ποσοστό περίπου 20-30% του τυποποιημένου. Στο τυποποιημένο, λοιπόν, που έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία πάντα, πρόκειται να δώσει βάρος ο συνεταιρισμός από εδώ και πέρα. Εξάγουμε τυποποιημένο ρύζι στην Ευρώπη και σε αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπως Τουρκία, Ισραήλ, Ιορδανία, Ντουμπάι, όπως και στο Μαρόκο, στη Βόρεια Αφρική. Και επίσης με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης, ο συνεταιρισμός Χαλάστρας σκοπεύει να διευρύνει το δίκτυο διανομής του με τα τυποποιημένα πάντοτε ρύζια που θα παράγει σε όλη την ελληνική αγορά, γιατί η παρουσία του είναι ισχυρή κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά σκοπεύει να επεκταθεί πανελλαδικά, πάντα επαναλαμβάνω, με τα τυποποιημένα προϊόντα. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό το πέρασμα από το κατέργαστο και χύμα και στις πωλήσεις στο τυποποιημένο προϊόν, που σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και να πούμε ότι ο τζίρος του συνεταιρισμού το 2023 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ έναντι 18 εκατομμυρίων του 2022. Νομίζω ότι το νούμερο φαίνεται ότι είναι όντως ένας μεγάλος συνεταιρισμός. Με παράλληλη αύξηση και της κερδοφορίας του, η οποία το 2022 ήταν περίπου ανάμεσα 800-900.000 ευρώ και σύμφωνα με τον κύριο Γκαντζάρα έχει αυξηθεί αυτή η κερδοφορία το 2023. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακά και κάποια άλλα νούμερα ότι ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται, συγκεντρώνει και διαχειρίζεται σήμερα περίπου 40 εκατομμύρια κιλά ρυζιού, ναι, ναι, δηλαδή 40.000 τόνους, να το πούμε αλλιώς, από τα 490 μέλη του αλλά και από κάποιους άλλους συνεργαζόμενους παραγωγούς γειτονικών περιοχών. Και με την ολοκλήρωση της επένδυσης που λέμε, αναμένεται να αυξηθεί αυτή η δυναμικότητα σε 50 εκατομμύρια κιλά. Ναι. Και έχουν προηγηθεί και άλλες επενδύσεις πριν πρώτα τριών ετών σε σιλό, όπως και τώρα θα γίνουν και σιλό, πέρα από αυτά που ανέφερα, νέοι αποθηκευτικοί χώροι. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι είναι σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά όπως ακριβώς είπαμε και πριν, στο συνέδριο τονίστηκε ότι πρέπει και να παράξουμε περισσότερο. Βέβαια, το παρήγορο είναι ότι ενώ κάποιοι καλλιεργητές είχαν στραφεί στο βαμβάκι, τώρα ξαναπιστρέφουν στο ρύζι, όπως μας είπε ο κύριος Γκαντζάρας. Και το ίδιο, από ό,τι μαθαίνω, γίνεται και στις Σέρρες, γιατί οι Σέρρες είναι η δεύτερη περιοχή της χώρας με ανεπτυγμένη την ρυζοπαραγωγή. Μάλιστα, ωραία. Αυτά για το υπέροχο ελληνικό. Τώρα μιλάς σε Θεσσαλονίκη και σε Ρέα, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα που το υποστηρίζω. Βέβαια. Λοιπόν. Καλά κάνεις.
Πάμε με τα POS, όπου είναι, εντάξει, είναι πανελλαδικό το αίτημα, έτσι, για παράταση. Είναι πανελλαδικό, απλά... Δεν βλέπω να υδρώνει το αυτή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Καθόλου, θα έλεγα, καθόλου. Ναι. Οι φωνές εδώ πέρα αυξάνονται. Έχει προσθεθεί στους φορείς που ζητάνε παράταση και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, που είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό όπως και το επαγγελματικό. Όλοι το ζητάνε πλέον. Ο Εμπορικός Σύλλογος το έχει ζητήσει, ναι. Και τουλάχιστον ο Εμπορικός Σύλλογος στη Θεσσαλονίκη θυμίζουμε ότι ζητάει τουλάχιστον να μην μπουν τα πρόστιμα. Ναι. Δηλαδή και η παράταση αυτή την έννοια έχει να μην τους έρθουν στο κεφάλι πρόστιμο. Και δεν υπάρχει και κάλυψη των μηχανημάτων. Δηλαδή παρόλο που κάνουν παραγγελίες πολλοί επαγγελματίες δεν μπορούν να καλυφθεί η ζήτηση. Εδώ έχουμε θέμα τώρα. Οι εταιρείες δεν μπορούν να τις καλύψουν. Αυτό μας λένε ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην αναβάθμιση των POS από τους παρόχους, δυσκολία σύνδεσης και δικτύωσή τους από τους προμηθευτές των ταμιακών μηχανών. Και υπάρχει αγωνία πλέον για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το έχουν πει μία, το έχουν πει δύο, ναι. Τρεις. Πλησιάζει η μέρα τώρα. Μάλιστα. Και όπως τονίζει και η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν είναι αντίθετος στο μέτρο, αλλά δεν φταίνει οι ίδιοι που δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία. Και πάμε στο τρίτο θέμα. Πάμε τώρα, Παρασκευή είναι σήμερα. Σαββατοκύριακο έχουμε. Ναι. Όσοι καλοί φίλοι από Αθήνα και άλλες περιοχές θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα. Σύντομα θα μπορείτε να απολαύσετε στην αγορά Μοδιάνο δύο μεγάλα μπραντς του χώρου της εστίασης και της αναψυχής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στο Ούζουμα Ελαθρών, που είναι ένα ουζερίο με ζεδοπολείο που φέτος κλείνει τα 30 ολόκληρα χρόνια ζωής. Είναι από τα πολύ δυνατά ονόματα το Ούζουμα Ελαθρών στην αγορά εδώ, την τοπική της Θεσσαλονίκης. Οι μερακλείδες το γνωρίζουν καλά. Έρχεται λοιπόν και στην αγορά Μοδιάνο το Ούζουμα Ελαθρών και όπως επίσης και ένα μπαρ που επίσης έτσι ιστορικό για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Διατηρητέο. Και τα δύο είναι στον εξώστη της αγοράς, θα είναι στον εξώστη της αγοράς Μοδιάνο, που αν θες και τη γνώμη μου χρειαζόταν εξώστης έτσι κάποια καλά ονόματα. Υπάρχει γενικά στην η αγορά Μοδιάνο είναι πανέμορφη, έχει μέσα μαγαζιά πραγματικά μπουτίκ τροφίμων. Παρ' όλα αυτά ο πληθωρισμός όπως όλοι ξέρουμε πιέζει πάρα πολύ την τσέπη του καταναλωτή. Πολλοί κόσμοι πηγαίνει απλά για βόλτα ή ψωνίζει μένα, αλλά νομίζω ότι είναι μειωμένη η αγοραστική κίνηση. Οπότε τουλάχιστον στον εξώστη έτσι με αυτά τα δύο ονόματα θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και ο εξώστης χρειαζόταν έτσι και κάποιο δυνατό μπραντ. Προσωπική μου άποψη εδώ στην αγορά Μοδιάνο, η οποία βέβαια αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς τουριστικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Βάζω, ευχαριστώ θερμά και αυτή την εβδομάδα. Να σου ευχηθώ να περάσει ένα και να θυμίσω ότι σήμερα ξεκινάει εκεί σε εσάς η 36η Διεθνή Έκθεση Κοσμήματος. Μάλιστα. Και θα την εγκαινιάσει το απόγευμα η Υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Έλληνα Ράπη. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Επίσης, βεβαίως. Γεια σου, Βάσο. Να είσαι καλά. Yeah.